Γεια σας. Μα είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα βάλετε εσείς, γιατί εδώ βλέπετε βαθμολογίες από το 1 μέχρι το 3. Evelyn. Έχει απ' όλα σήμερα η μέρα. Ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Φωτεινή μου. Γεια σας. Μας έχεις δώσει ένα look να σχολιάσουμε, πιστεύω. Το παντελόνι σου το ήθελα πιο μακρύ. Θεωρώ ότι δεν σε κολακεύει καθόλου σε αυτό το ύψος, γιατί έχεις μακριά πόδια, οπότε πρέπει να τα δείχνουμε τα μακριά πόδια για να μην τα κόβουμε όταν ο Θεός μας τα έχει δώσει. Μπορώ να ξαναδώ το παλτό έτσι όπως ήταν η αρχική σου εικόνα? Ναι. Η ρίγα, η εσωτερική μου αρέσει. Η εξωτερική θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο χειμερινή και όχι τόσο καλοκαιρινή. Η καπαρτίνα είναι πολύ ωραία. Μου αρέσει που έβαλες γυλαίκο. Η γραβάτα δεν μου αρέσει καθόλου γιατί... ξέρω, μου κάνει μαρινιέρα, μου κάνει από κάποιο άλλο look. Δεν μου κολλάει καθόλου στη σημερινή εικόνα. Παρ' όλα αυτά, είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις φέρει τον τελευταίο καιρό. Δύο. Λάκι. Αυτή η τσάντα που είναι κρυωμένη και της βάζεις το κασκόλ επάνω για να μην κρυώνει, δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζουμε μαντήλια στις τσάντες. Ειδικά μια τέτοια τσάντα που κάνει πιο καθώς πρέπει, έτσι πιο κλασική ας το πούμε, πρέπει να είναι γυμνή. Βγάλει την καπαρτίνα πάλι αυτήν. Τώρα, το παντελόνι είναι άλλης ιστορίας. Δεν είναι. Εγώ τι θα έκανα, θα έβρισκα ένα Bonnie and Clyde στυλ, όπως είναι αυτό το σακάκι το από πάνω, δηλαδή ένα φαρδί ψηλόμεσο παντελόνι στην ίδια ρίγα, με φαρδί κάτω, 32 πόντους με ρεβέρ, να κάνει αυτή την κλασική εικόνα. Θα έβαζα ένα κραγιόν καφέ ή beige, όχι κόκκινο, για να κάνει πιο μοντέρνο, γιατί αυτό το κόκκινο με την περλίτσα εδώ και τα λοιπά, η θιά μου η αμαρσούδα, δύο βρακιά φορεί. Δεν λένε όμως, άμα πηγαίνεις να κλείσεις μια συνεργασία, πρέπει να φοράς κάτι κόκκινο στα χείλη, έτσι ώστε ο συνομιλητής σου να δίνει έμφαση σε αυτά που του λένε. Αυτό. Σοβαρά μιλάς τώρα εδώ γι' αυτό. Εδώ λένε ακριβώς το αντίθετο μεταξύ. Πα, καλά που έχω ένα lip gloss ροζ, κάτσε να το βάλω τώρα και θα συνεργαστώ μαζί σου. Μισό λεπτό. Τώρα, αν δεν είχαμε αυτό το κοστούμι, όπως είπαμε, και ας βάζαμε αυτή τη γραβάτα, που θα ήταν ok, θα κάναμε ένα γυλαίκο σε ρίγες για να πάμε στο θέμα και το κοστούμι μας θα ήταν γκρι για αυτή την υπόθεση. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο μου, ποια είναι σένα η άποψή σου, πες μου η τώρα. Άποψή μου είναι ότι έχεις αδυναμία και στις γραβάτες, όχι μόνο στα κόκκινα κραγιόν. Μου αρέσουν, ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αδικείς βάζοντας γραβάτα κάθε μέρα. Τώρα, σε αυτό το look, εκτός του ότι κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω και γιατί υπάρχει κάποιο μπιφ με την Ηρώ. Μπιφ. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια. Γιατί σου λέει δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτή η εικόνα, τι θα μας δώσει αυτή η εικόνα, φέρνει μια παρόμοια. Το ξέρω. Και γενικώς η Ρο φέρνει εικόνες που είναι κάποιες φορές κοντά στο δικό μου στυλ. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση το ένα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πως δεν κατανοεί το δικό σου στυλ. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Προσωπικά δεν έχω κάτι με την Ρο. Απλά βλέπω στο παιχνίδι μια στάση απέναντί μου τις τελευταίες μέρες που είναι κάπως περίεργη. Η αλήθεια είναι. Ούτως ή άλλως δεν ανταλλάσσουμε υψηλές βαθμολογίες μία στην άλλη. Αυτό δεν είναι υψηλή βαθμολογία. Αυτό το ένα που τις βάζεις είναι παντελώς ακυρωτικό και είναι το ένα, δεν το βλέπουμε συχνά από εσάς. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση ο τρόπος που σχολίασε το look της Φωτεινής, γιατί ούτε κακό είναι, τόσο κακό, και είναι και πολύ κοντά στη λογική που αντιμετώπισες στο δικό σου look. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μπορεί να το ακυρώνει τόσο? Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί δεν θα συμφωνήσεις? Διότι έπαιξα αρκετά με τις ρίγες και προσπάθησα πάρα πολύ για να βρω όλα αυτά τα κομμάτια. Και η Φωτεινή. Εντάξει, μπορώ να έχω την άποψή μου και να βαθμολογώ όπως κρίνω εγώ. Δεν μου αρέσει να γίνεται σύγκριση με τα look της Φωτεινής και γενικότερα δεν μου αρέσει να γίνεται σύγκριση να συγκρίνω τα δικά μου look με άλλες παίκτρες. Προτιμώ να μην το κάνουμε αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει που υπεκφεύγεις χωρίς να απαντάς. Θέλετε να μου ξανακάνετε την ερώτηση? Όχι, θέλω να μου απαντήσεις. Για ποιο λόγο δεν μου άρεσε το look? Ναι. Γιατί θεωρώ ότι απλά έπαιξε με αυτό το άσπρο μαύρο όταν έκανε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Ούτε εσύ. Για μένα θεωρώ ότι έκανα περισσότερη προσπάθεια, διότι συνδυάσα διαφορετικά. Είχα σετ να το φέρω, όμως προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην πέτυχε. Αυτά που λες
με αυτά που φοράς δεν συνάδουν. Το look σου δεν είναι αποτυχημένο, ούτε το δικό σου, ούτε της Φωτεινής. Έχει πάρα πολύ κοινό τρόπο αντιμετώπισης, άσχετα που είναι διαφορετικά τα κομμάτια. Υπάρχει μία κοινή βάση. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κυρώνεις... Δεν θεωρώ ότι έχει κάτι παλιακό το δικό μου look, ούτε στο θέμα του παντελονιού, ούτε ναι. Στο θέμα... στο σακάκι. Ωραία, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω με αυτά που λες ότι κάτι δεν λες. Και ότι η άποψή σου για αυτό δεν το look δεν είναι πω, ένα, ότι βάζεις ένα στη Φωτεινή. Εννοείται μπορεί να βάλετε ό,τι βαθμούς θέλετε, αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα να παρατηρώ άρα και να σχολιάζω ένα... όποια βαθμολογία έτσι, θέλω. Έτσι όπως το λέτε, θέλω ότι δεν πρέπει να ξαναβάζω ένα, άρα το μικρότερο έτσι, μου να είναι το 2. Δεν σου είπε αυτό το πράγμα. Όχι, συγγνώμη, αλλά αν κατάλαβες αυτό από ναι, αυτά που λέω, γιατί δεν θα βάλεις στο στόμα δύο, μου μία, και μία πρόταση που δεν είπα. Αν εσύ κατάλαβες αυτό, έχουμε πρόβλημα κατανόησης. Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Κρητική Επιτροπή αντιλήφθηκε πως η ΡΟ δεν βαθμολογεί αντικειμενικά. Και δεν είναι η μόνη παίκτρια στο παιχνίδι που το κάνει αυτό φυσικά. Αν έχει πρόβλημα μαζί μου η ΡΟ, είναι πρόβλημά της. Πάμε τώρα. Αυτό το look είναι συμπαθητικό. Εντάξει, και σου πάει γενικά αυτό το άσπρο μαύρο και χαίρομαι που το φέρε στα μέτρα σου. Αυτό το παντελόνι δεν είναι έτσι το στυλ του. Σου είναι κοντό. Και αυτή η γόβα, για να την δω λίγο στο πλάι. Σατέν. Σατέν. Για επαγγελματικό ραντεβού. Όχι. Οι σατέν γόβες είναι κοκτέιλ. Θα ήθελα λοιπόν ένα πιο φαρδί παντελόνι με πιέτες να είναι μακρύ και αν θες να βάλεις γόβα να έχει ένα χρώμα η γόβα. Εντάξει. Βέβαια. Ό,τι είπα και στην Ηρώ. Για τη γόβα δηλαδή. Πόσο λοιπόν, είπες ότι είσαι 45. 77 είναι αλλά το κρύβει. Ναι. την ετικέτα στο φουλάρι. Εντάξει. Ναι. Την κόβουμε. Δύο. Ευχαριστώ. Όπα. Όπα, όπα, τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς. 8,1 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Well done.